θα καλημερίσω συχνότητα σήμερα τον ομότιμο καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Γιώργο Κασιμάτη. Καλημέρα, κύριε Κασιμάτη. Καλημέρα, Αντιέφη. Καλημέρα, Γιώργο, θα σε λέω. Κύριε Κασιμάτη, προφανώς και κανείς δεν μπορεί να μένει έξω από αυτό που έχει συμβεί και έχει συγκλονίσει τη χώρα. Και κυρίως φαίνεται ότι έχει κάνει, θα το πω έτσι, σαν να έχει πατήσει ένα κουμπί στην ίδια την κοινωνία. Το συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, θα δείτε. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτά τα οποία είναι και κοντά στην... όλα αυτά είναι και μέσα στον κύκλο των ενδιαφερόντων μου και λόγω ειδικότητας αλλά και λόγω προσωπικών μου ενδιαφερόντων που εκτείνονται πέρα από τις ειδικότητες των επιστημών. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι πράγματι τα παιδιά ξέρουν από και πριν ακόμη από την εμβριακή τους ηλικία υπάρχει μέσα το DNA της γνώσης. Αυτό αρχίζει να συνειδητοποιείται όμως μετά τη γέννα. Και το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται το καλό από το κακό. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα, φυσική ιδιότητα του ανθρώπου, την οποία δεν μπορεί να αλλάξει κανείς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η νεολαία πάντα έχει δίκιο. Ξεκινάει με δίκιο. Όταν έχει άδικο, σημαίνει ότι την έχουν παρασύρει άλλοι. Την έχουν διαφθείρει άλλοι. Και η νεολαία είναι πάντα καλόπιστη. Ακριβώς διότι και όταν ακόμη διαφθείρεται από τους μεγάλους, νομίζει ότι θα φτιάξει τα πράγματα συνεργαζόμενος με αυτούς, με τους μεγάλους και δημιουργούντας μια κοινωνία ανοχής. Ανοχής του κακού μεν, αλλά υπέρ του καλού. Διότι η κοινωνία σήμερα και σήμερα η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία ανοχής. Υπάρχουν όμως δύο όψεις αυτής της ανοχής σήμερα. Ένα μέρος της κοινωνίας ανέχεται το κακό ακριβώς ως προσπάθεια συμβιβασμού για το μη χείρον. Διότι πράγματι πάντοτε υπάρχει σε συνδυασμό με το καλό και το χειρότερο και το λιγότερο καλό. Και τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο χωριστά. Όλα είναι σχετικά και όλα έχουν σχέση εσωτερική από πλευράς αλήθειας. Η αλήθεια δεν είναι ποτέ απόλυτη και αυτό είναι το μεγάλο λάθος το οποίο είχαν πολλές φορές παλαιότερες γενιές. Η αλήθεια είναι σχετική. Και ουδέν καλόν αμοιγές κακού και ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Επομένως σήμερα αυτό το βλέπουμε και στην πράξη. Στη σημερινή πράξη παραδείγματος χάρη όταν λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα ή θέλουμε αναθεώρηση του Συντάγματος σημαίνει ότι δεν θέλουμε σύγκρουση. Δεν θέλουμε την σύγκρουση απευθείας, την απόλυτη. Θα δημιουργήσει ενδεχομένως διάσπαση της κοινωνίας. Αλλά γέφυρα. Γέφυρα μεταξύ του κακού και του καλού. Γι' αυτό και κανένα σύνταγμα δεν είναι ποτέ καλό ούτε κακό. Εάν είναι γέφυρα είναι καλό. Εάν είναι κακό θα πέσει γρήγορα. Εάν είναι καλό θα διατηρηθεί πολλά χρόνια μέχρι που να δημιουργηθούν διαφορετικές συνθήκες να χρειάζεται άλλη γέφυρα. Αυτό είναι φυσικός νόμος. Είναι νόμος ανθρώπινος, νόμος της ύπαρξης. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε ύπαρξη. Επομένως, όταν λέμε αναθεώρηση του συντάγματος, σημαίνει ότι δύο πράγματα. Σημαίνει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι αυτοί που το θέλουν πραγματικά θέλουν να δημιουργήσουν μια γέφυρα και να μην φτάσουν στη σύγκρουση.
Οι άλλοι θέλουν τη γέφυρα πολλές φορές δολίως για το συμφέρον τους. Δεν θέλουν τη σύγκρουση. Δεν θέλουν τη σύγκρουση γιατί ακριβώς ξέρουν ότι θα τους άψει. Βέβαια αυτή η δολιότητα έχει το καλό της. Ότι ακριβώς και αυτοί θέλουν μια γέφυρα. Επομένως βλέπουμε ότι όλα είναι σχετικά. Ας υποθέσω το ίδιο είναι και οι εκλογές. Και το βλέπουμε και στη σημερινή κατάσταση. Σημερινή κατάσταση και θα έρθω και στο τρένο ακριβώς διότι όλα αυτά είναι σχετικά. Η αντιμετώπιση του τρένου, τη σύγκρουση του τρένου είναι πολυδιάστατη. Ξέρουμε, επικαλούνται πολύ τις ευθύνες του παρελθόντος, ότι ήταν προμελετημένο. Αυτό είναι και αληθές, αλλά και ανώφελο. Είναι αληθές διότι πράγματι υπήρξε προετοιμασία σύγκρουσης, πάντοτε υπάρχει προετοιμασία του κακού για κάτι. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Αλλά προετοιμασία εγκλήματος υπάρχει πάντα. Και χωρίς προετοιμασία παλαιότερη δεν μπορεί να δημιουργηθεί νέα. Αυτή είναι και η έννοια της ιστορίας όπως ξέρουμε. Mm-hmm. Επομένως είναι γεγονός ότι υπήρχε προετοιμασία. Υπήρχε το χρονικό του προαναγγελθέντος εγκλήματος. Υπήρχε. Υπήρχε. Αλλά λέτε αυτό... Ανήκει στην ιστορία. Mm-hmm. Αυτό ανήκει, δηλαδή δεν ωφελεί σήμερα. Ωφελεί ως ιστορία για τη γνώση μας. Αλλά για τη συγκεκριμένη απάντηση θα πρέπει να δούμε και τις ευθύνες τις σημερινές. Οι σημερινές ευθύνες ο καθένας ασφαλώς υπάρχουν σημερινές ευθύνες και αυτές οι ευθύνες είναι πολιτικές στην ουσία τους 100%. Και η κυβέρνηση το βλέπουμε σαφώς ότι η πολιτική ηγεσία γενικώς και γενικώς όσοι μπαίνουν στον αγώνα της εξουσίας της πολιτικής, της απόκτησης εξουσίας προσπαθούν να δημιουργήσουν τη γέφυρα αφενός μεν για να μην αποκλειστούν από τον λαό διότι ο λαός θέλει εκμεταλλεύονται την ανοχή και θέλουν την ανοχή ακριβώς για υποσχόμενοι άλλα πράγματα παραμερίζοντας το έγκλημα. Βλέπουμε δηλαδή σήμερα όλοι οι παράγοντες της εξουσίας και ο τύπος και τα κανάλια και το κανάλι της ΕΡΤ όπως έβλεπα προηγουμένως ως κρατικό κανάλι που είναι εξορισμού κανάλι της πολιτιακής εξουσίας ανεξαρτήτως αν είναι ανήκει στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, πάντως είναι πολιτιακή εξουσία όποια και είναι και έδειχνε εικόνες από άλλες συγκρούσεις του παρελθόντος και από άλλα εγκλήματα παρόμοια. Αυτό σημαίνει ότι έδινε το μήνυμα, ήθελε να δώσει το μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα παλαιών, αλλά το πρόβλημα είναι παλιό και δεν φταίνε οι σημερινοί. Αυτή ήταν η δόλια κατεύθυνση του εγκλήματος. Είναι όμως και η ικανοποίηση ότι συγχρόνως και του ευρύτερου κοινού ότι αφού υπήρχε παλιά ας ανεχθούμε και σήμερα αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε για τα άλλα ζητήματα της κοινωνίας. Είναι ο αποπροσανατολισμός της κοινωνίας η οποία επιδιώκεται από τους διεκδικητές της πολιτικής εξουσίας και από τους υποστηριχτές τους. Υπάρχει όμως, κύριε καθηγητά, ένα δεδομένο που όσο και αν προσπαθήσει κάποιος να το αλλάξει, να το ωραιοποιήσει, να το μορφοποιήσει, δεν αλλάζει. Όχι. Έχεις 57 ανθρώπους τουλάχιστον, γιατί ακόμη δεν είναι λίγο θολό, όμως έχεις 57 ανθρώπους τουλάχιστον που δεν είναι πια ανάμεσά μας και η πλειονότητά τους νέα παιδιά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και σας ρωτώ ευθέως στο αντικείμενό σας. Χθες
ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτήθηκε πώς ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κώστας Αχιλέα Καραμαλής, μέσα στη Βουλή στις 20 Φεβρουαρίου, επιτιμούσε την αντιπολίτευση που του έκανε ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, λέγοντας «Είναι ασφαλής οι σιδηροδρόμοι» και ξαναφέρεται αυτό το θέμα. Και απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μα αν τους έλεγε την πραγματική κατάσταση των τρένων, δεν θα ανέβαινε κανείς στα τρένα. Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι ότι διαστόματος Υπουργού Αναπτύξεως η κυβέρνηση εγνώριζε ότι τα τρένα είναι ανασφαλή για ταξίδια. Δεν υπέχει και ποινικών ευθυνών αυτό. Ασφαλώς. Ασφαλώς είχε ποινικών ευθυνών, αλλά εδώ θα πρέπει να ακριβώς ζυγίζει και σταθμίζει ο διεκδικητής της εξουσίας, αφενός μεν το ότι η ευθύνη του δεν είναι ποινική, διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για πρόσωπο, αλλά ότι ευθύνονται γενικώς η κυβέρνηση και ο ίδιος ακόμη, και συνήθως η όλος αυτός διάλογος, η όλο το, αυτό το πνεύμα για να περάσει και το αναθέτουν ο Πρωθυπουργός τους Υπουργούς. Ο Υπουργός θυσιάζεται κατάτι για να γίνει Υπουργός. Άλλα θα πει ο Υπουργός σε μια περίπτωση παρελθόντος που ήθελε να γίνει Υπουργός, και άλλα θα πει αργότερα όταν θέλει να μείνει για Υπουργός και να μην παραιτηθεί. Το σπάσιμο, και εδώ είναι ακριβώς η αδυναμία του ανθρώπου, ότι πώς μπορεί να σπάσει αυτό το δεσμό του προσωπικού συμφέροντος και της προσωπικής φιλοδοξίας να παραμείνει σε ένα αξίωμα και να μην παραιτηθεί. Αυτός που έχει την παραίτηση έτοιμη στη τσέπη του, αυτός είναι πραγματικός επαναστάτης. Βέβαια, αν είναι πραγματικά πολύ δυνατός και στην αντοχή, τότε μπορεί να διακινδυνεύσει και την παραίτηση και την εξαφάνισή του την προσωρινή, γιατί ξέρει ότι θα δικαιωθεί πάλι από την ανοχή του λαού και θα πει ότι αυτός μετενόησε, άλλαξε, και άρα αργότερα μπορεί να εμφανιστεί με άλλες υποσχέσεις. Όταν όμως παραιτείται από υπουργός, όπως εν προκειμένου ο κύριος Καραμαλής, αλλά είναι εκ νέου υποψήφιος. Αλλά θα είναι υποψήφιος, δεν θα είναι. Ναι, για την ώρα αυτό φαίνεται. Επομένως έπρεπε να διαλέξει ο κύριος Καραμαλής ή να παραιτηθεί από την πολιτική οριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, χρειάζονται άλλες αντοχές και άλλος σκοπός της ζωής. Να τάξει δηλαδή κανείς άλλο σκοπό στη ζωή του, ή να πει ότι παρετούμε και από υποψήφιος, αλλά θα περιμένω μέσα του να πει ότι αργότερα θα έρθω ως νέος υποψήφιος με άλλες υποσχέσεις. Με άλλες υποσχέσεις. Όμως στο μεταξύ, αν παρετηθείς πλήρως, υπάρχει ο αντίλογος εδώ, στην ουσία δίνεις το έναυσμα στον υπερκείμενο, είτε είναι πρωθυπουργός είτε άλλη κυβέρνηση, να σου τα φορτώσει όλα. Ναι. Αλλά αυτό το να τα φορτώσει όλα, αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δεν του δημιουργεί ποινική ευθύνη. Του δημιουργεί μόνο πολιτική ευθύνη, η οποία σιγά σιγά θα σβήσει όταν αργότερα εμφανιστεί με άλλες υποσχέσεις. Αμιγώς ποινική ευθύνη. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, υπουργός εν προκειμένου, ο οποίος γνωρίζει ότι είναι ανασφαλές το μέσο, αλλά παρόλα αυτά σιωπά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο για να συνεχίσουν να κυκλοφορούν τα τρένα, δεν υπάρχει ποινική ευθύνη? Ποινική ευθύνη υπάρχει, αλλά πρέπει να διαταχθεί επιβεβαίωση δικαστική, δηλαδή πραγματογνωμοσύνη. Οπότε τότε πάμε στο ζήτημα της ασυλίας, αν είσαι βουλευτής. Ακριβώς. Προτιμάει τη ασυλία, διότι σκέπτεται αυτός ότι και αν δημιουργηθεί, έχουμε το εξής. Γι' αυτό και ακριβώς αυτή τη στιγμή έχουν διαταχθεί πραγματογνωμοσύνες. Μάλιστα. Η πραγματογνωμοσύνη μοιραίως θα καταλήξει σε έγκλημα.
Και έγκλημα σε κατηγορία η οποία θα είναι διώξιμη αμέσως το έγκλημα, διώξιμο. Προσωπικά. Mm-hmm. Τα πρόσωπα τα οποία θα κατονομάσει, τα πρόσωπα. Δεν θα τα κατονομάσει ποτέ. Θα πει το εξής. Θα κατονομάσει με πολιτικά πρόσωπα, αλλά η κατηγορία θα πρέπει να γίνει από τη Βουλή, η τελική. Και όταν πάει στη Βουλή, η Βουλή θα το πάει στις καλένδες. Μάλιστα. Δεν θα γίνει ποτέ κατηγορία. Και με αυτό παρασύρονται και τα μη πολιτικά, οι μη βουλευτές, διότι δεν μπορούν να διωχθούν χωριστά οι μη βουλευτές λόγω ισότητας, ίσης μεταχείρισης. Επομένως, μοιραία δεν μπορούν να διωχθούν αν δεν αρχιστηθεί η δίωξη προσωπική και των βουλευτών. Άρα γλιτώνουν όλοι, θα πάνε όλα στις καλένδες. Όσες πραγματογνωμοσύνης αν έγιναν στο παρελθόν σε τέτοιες περιπτώσεις που υπήρχαν μέσα και πολιτικά υπεύθυνοι, όλα πήγαν στις καλένδες. Ακόμη και αν δεν υπήρχαν βουλευτές, έρχονται οι επόμενες κυβερνήσεις και κατά κάποιο τρόπο επηρεάζουν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διότι τότε πρέπει να επέμβει ο ανώτατος δικαστικός διώκτης και τον επηρεάζουν και του λένε ή θα σε κάνουμε εισαγγελέα, αλλά θα σιωπήσεις και δεν θα ασχοληθείς με τις διώξεις των παλαιών, ή θα σε κάνουμε εισαγγελέα και θα σιωπήσεις ή δεν θα σε κάνουμε. Θα πας στην άκρη. Οπότε στην ουσία θα περιοριστούμε στο τέλος σε ένα σταθμάρχη, σε δύο σταθμάρχες, έναν επιθεωρητή και ενδεχομένως κάποιους μηχανοδηγούς. Αυτό μου λέτε. Τελικά θα περιοριστούμε σε αυτούς και ενδεχομένως θα είναι αυτοί τα θύματα. Πάντοτε υπάρχει ένα ή δύο πρόσωπα τα οποία είναι θύματα. Πολλές φορές όμως και τα θύματα το θέλουν να είναι, διότι ακριβώς δημιουργείται και η αντίδραση η κοινωνική, η οποία ξέρει την πραγματικότητα και λέει τα φορτώσανε σε δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν αθώοι. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και θα πάμε στην ευρύτερη κουβέντα, γιατί έχω πολλά ερωτήματα ακροατών προς εσάς στην ευρύτερη κουβέντα που ανοίξατε εισαγωγικά. Προσέξτε, χθες ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συναδελφός σας, ο κύριος Ακρίτας Καϊδατζής, είπε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ενώ ορίστηκε ως υπουργός μεταφορών από τον Πρωθυπουργό, δεν είναι υπουργός μεταφορών, γιατί δεν έχει εκδοθεί το υποχρεωτικό διάταγμα, προεδρικό διάταγμα του διορισμού του. Και αναρωτήθηκε γιατί υπάρχει πιθανότητα με αυτό το τρίκ, εάν δεν υπάρξει προεδρικό διάταγμα, να έχει υπολογίσει μελλοντικές ποινικές ευθύνες και λαμβάνει προφυλάξεις. Κοιτάξτε, ο κ. Γεραπετρίτης έχει διοριστεί, από ό,τι νομίζω, έχει γίνει υπουργός χωρίς να είναι μέλος της Βουλής. Ναι, εντάξει. Όμως εδώ είναι υπηρεσιακός. Υπηρεσιακός. Αλλά είναι πολιτικό πρόσωπο και οπωσδήποτε ευθύνεται, διότι η κυβέρνηση ασκεί κομματική ευθύνη. Έπρεπε να εκδοθεί από την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης... Και επομένως έπρεπε να εκδοθεί μεν, αλλά το να μην εκδοθεί να καθυστερήσει, ναι. Γι' αυτό δεν έχει ευθύνη ο κύριος Γεραπετρίτης. Όχι βέβαια, αλλά ρωτώ. Αυτή στιγμή ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι νέος υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά δεν έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα μέχρι στιγμής. Αυτό σας λέει κάτι? Αυτό το ότι δεν έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα μπορεί να είναι μπορεί να αναλάβει καθήκοντα άσκησης καθηκόντων χωρίς να έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Μάλιστα. Αλλά το διάταγμα θα πρέπει να έχει υπογραφή. Αν δεν έχει υπογραφή, τότε θα πρέπει η πρόεδρος της Δημοκρατίας να πει ότι
να το καλύψει μόνη της ότι δεν της δόθηκε η ευκαιρία να υπογραφεί, αλλά ότι έδωσε την εντολή στις υπηρεσίες της να το διατυπώσουν και δεν το διατυπώσανε ακόμη. Καλά πάμε. Μάλιστα. Δηλαδή πάει αλυσίδα το πράγμα, το οποίο ότι ο ένας καλύπτει τον άλλον, και αυτό όπως σας είπα μπορεί να μην είναι και δόλιο, αλλά να είναι και σωστό για να μην δημιουργεί διάσπαση της πολιτικής συνέχειας. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές βλέπουμε και το φαινόμενο όπως είναι και με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι σαφώς ότι δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας οπαδός. Και όμως άλλο εάν δηλώνει σήμερα ότι ακολουθεί την πολιτική της, και άλλο το να είναι κομματικός οπαδός. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας υποχρεούται για την ενότητα, ως σύμβολο της ενότητας όλων των κομμάτων, να συμφωνεί με όλους. Αλλά στο βάθος της έχει την ελευθερία να έχει τη διαφορά της και να την διατυπώνει όποτε θέλει και όπως θέλει. Καλά. Αλλά όχι ως πρόεδρος. Πρόεδρος. Καλά. Εγώ κατάλαβα, κύριε Κασιμάτη. Δουλευόμαστε στο τέλος όλοι μαζί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Πάω λοιπόν στα ζητήματα που θέτουν τα ευρύτερα εδώ οι ακροατές προς εσάς. Καταρχάς, είναι σωστό ένας πρωθυπουργός να υποδεικνύει με επιστολή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διεύρυνση των ερευνών και να ανέβουν στο ανώτερο επίπεδο? Ο πρωθυπουργός είναι δικιά του δουλειά, δεν είναι παρέμβαση της εκτελεστικής στην δικαστική εξουσία αυτή? Είναι παρέμβαση, αλλά δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα, διότι έχει το δικαιολογητικό ότι το κάνει για το καλό της δικαιοσύνης, άρα και για το καλό της κοινωνίας, ανεξαρτήτως αψηφώντας και το συμφέρον του. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Δηλαδή όλα είναι αλυσίδα. Όλα είναι. Ο εισαγγελέας πάλι μπορεί να μην ακούσει ή να ακούσει. Μα, Ανάλογα και εκείνος, κύριε Κασιμάτη, εσείς είστε από τους κορυφαίους συνταγματολόγους, αλλά εδώ σας κάνω εγώ τρίπλα. Καλά το λέτε εσείς λοιπόν. Δείχνει το ζήλο του πρωθυπουργού να προχωρήσουν οι έρευνες. Όταν όμως στην ίδια επιστολή ο πρωθυπουργός λέει ότι η επιτροπή που συνέστησα εγώ ως κυβέρνηση θα βγάλει ένα πόρισμα το οποίο θα εντάξεται στη δικογραφία, δεν είναι παρέμβαση? Θα πει στον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου τι θα εντάξει στη δικογραφία η κυβέρνηση? Όχι, δεν θα πει. Θα πει ότι πρέπει να το εντάξει στη δικογραφία, διότι είναι έκφραση θέλησης του λαού, δηλαδή των αντιπροσώπων του λαού, διότι το πόρισμα θα είναι της Εξεταστικής Επιτροπής. Με συγχωρείτε. Αν ήταν δικό του πόρισμα, θα ήταν επέμβαση. Μα πώς, αφού αυτός έχει διορίσει τα μέλη της Επιτροπής, η κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία, τα διόρισε όμως βάσει του συντάγματος. Ως μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα ελέγξει τις παθογένειες του συστήματος. Ναι, αυτό, αλλά η ανεξάρτητη επιτροπή. Μισό, κύριε Κασιμάτη. Αυτό είναι υποχρεωμένες οι δικαστικές εξουσίες να το συμπεριλάβουν στη δικογραφία τους. Αν είναι έτσι, εκάστοτε πλειοψηφία θα φτιάχνει ένα πόρισμα και της λέει βάλτε στη δικογραφία. Είναι υποχρεωμένη. Υποχρεωμένη είναι, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να το λάβει υπόψη της. Μάλιστα. Είναι υποχρεωμένη με να σεβαστεί το θεσμό, αλλά όχι να το λάβει υπόψη της. Και μπορεί να πει και ο πρωθυπουργός στον εισαγγελέα θα κάνει αυτό. Αλλά ξέρει πολύ καλά ότι ο εισαγγελέας αν θέλει το κάνει ή δεν θέλει δεν το κάνει. Μάλιστα, το αποσυμφωνήσατε. Θέλω τώρα να ακούσετε το εξής ερώτημα. Κύριε καθηγητά, λέει ο Γιάννης, χωρίς να έχω καμία σχέση με την νομική επιστήμη, από όσο γνωρίζω, τα άρθρα του συντάγματος πλαισιώνονται από νόμους ώστε να εξειδικευτούν. Το άρθρο 120, με ποια νομοθεσία εξειδικεύεται? Με την απόφαση του ελληνικού λαού. Χωρίς νομοθεσία. Διότι ακριβώς αυτή είναι η αντίσταση. Η αντίσταση δεν γίνεται με νομοθεσία. Αν γίνει αντίσταση με νομοθεσία, δεν είναι αντίσταση, είναι πραξικόπημα. Ο Λεωνίδας, καλημέρα λέει στον εξαιρετικό δάσκαλο. Για ποιες ποινικές ευθύνες μιλάμε, κύριε Κασιμάτη, όταν ο Υπουργός προστατεύεται από ένα σύνταγμα που του λέει να κάνει ό,τι θέλει και να δηλώνει ό,τι θέλει? Το Σύνταγμα τον προστατεύει να δηλώνει ό,τι θέλει, αλλά θα τον κρίνει αλλά είναι ελεύθερο να τον κρίνει ο λαός. Το Σύνταγμα θέλει μια σταθερότητα
κυβερνήσεως. Και το Σύνταγμα έχει δώσει αυτές τις δυνατότητες, ούτως ώστε να μην τον ρίχνει ο λαός την άλλη ώρα, αλλά να λέει ό,τι θέλει και να κρατήσει όμως, να κρατάει ο λαός. Να κρατάει ο λαός την πισινή που λέμε και να καταγράφει τι λέει και τι κάνει ή δεν κάνει ο Υπουργός και θα εκφραστεί πλέον με τις εκλογές. Πάντοτε πάμε στη λαϊκή κυριαρχία. Άλλο ερώτημα του Νίκου από το Λονδίνο. Κύριε Κασιμάτη, αυτή η κατάσταση κατά τη γνώμη σας μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον εν μέρη στα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα? Αν ναι, μέχρι πού θα φτάσει αυτό, διότι εδώ διαλύεται η χώρα? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό ότι έχουν άμεση σχέση όλα, το έχω πει επανειλημμένα και το έχω διατυπώσει. Ότι δεν έχει καμία, δεν είναι τίποτα το ξεχωριστό, ούτε το σημερινό ατύχημα το σιδηροδρομικό, ούτε ο όλο το φιάσκο του κορονοϊού, ούτε τα μνημόνια, ούτε η προηγούμενη οικονομική κρίση. Όλα είναι ενιαία. Απλώς είναι καταστάδια και δεν είναι υπεύθυνα οι κυβερνήσεις των κρατών μόνο, είναι υπεύθυνες λόγω συνεργασίας, αλλά δεν είναι υπεύθυνες λόγω πηγής. Η πηγή είναι οι μεγάλες δυνάμεις, εξουσίας. Άλλος φίλος, ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει. Κύριε Κασιμάτη, προσφυγή απευθείας σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή σε άλλο διεθνή φορέα από τους γονείς, οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών, είναι δυνατόν να γίνει, αφού η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως σε σχέση με τους πολιτικούς? Μπορεί να γίνει προσφυγή, αλλά δεν είναι σίγουρο το τι θα πούνε και τα δικαστήρια αυτά, διότι αυτά θα κρίνουν πάλλον, μάλλον αυτά δεν θα ρωτήσουν την ελληνική κυβέρνηση, θα πει, αλλά τι θα πούνε οι υπερκείμενες από αυτούς δυνάμεις πολιτικές, εάν συμφέρει να πει έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή θα ακολουθήσει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να ρωτήσει ενδεχομένως κανέναν, αλλά θα ακολουθήσει μοιραία το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην διασπαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το θεσμικό συμφέρον. Και εδώ ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε από εδώ τι θα γίνει η προσφυγή. Αν με ρωτούσε ένας άνθρωπος εάν πρέπει να συνιστώ να γίνει προσφυγή, θα του συνιστούσα μόνο αν ήταν εκατομμυριούχος να ξοδέψει λεφτά, οπότε δεν θα τον πείραζε. Αλλιώς στον φτωχότερο θα του έλεγα την αλήθεια. Θα του έλεγα, μπορείς να πας αν θέλεις να τα ξοδέψεις όλα ή να θυσιαστείς εσύ και η θυσία είναι δικό σου θέμα, αλλά θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν μπορώ να σου υποσχεθώ το τι θα πούνε. Άρα, κύριε Κασιμάτη, μέσα από αυτή την τραγική ιστορία με 57 ανθρώπους και τους περισσότερους νέους νεκρούς. Και είναι περισσότεροι, διότι ασφαλώς είναι μόνο αυτοί που κατεβήκανε, που ήταν για τη Λάρισα, ήταν 380. 300, όχι 200, πόσο ήταν. 270 νομίζω. Είναι ένα θολό σημείο, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι θολό και περιμένει κάποιος υπεύθυνο. Διότι βλέπετε ότι αρχίζουν, ότι βάζουν, ότι λένε λίγο μικρόν αριθμό, ενώ στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερο, διότι οι άλλοι σου λέει δεν είναι, και δεν λένε. Δεν μπορεί να τους πεις ότι είσαι ψεύτης, διότι αυτοί θα σου πούνε ότι δεν ξέρουμε τις ταυτότητες, διότι δεν είναι διαπιστωμένα τα πτώματα και μπορεί και η διαπίστωση να είναι και αυτή συγκεκαλυμένη. Λέει ο φίλος ο Ηλίας, μήπως κύριε Κασιμάτη από την μοναρχία, τη βασιλεία, περάσαμε τελικά στην εκλεγμένη μοναρχία? Μήπως πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα για να δούμε προκοπή σε αυτή τη χώρα? Η αλλαγή του πολιτεύματος δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι θα υπάρχει ένα άλλο πολίτευμα το οποίο θα έχει τη δική του εξουσία και θα έχει τα δικά του μέτρα. Άρα το κάθε σύστημα, από τη φύση της η ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι άναρχη. Η αρχή είναι ακατάλητη και ως έναρξη και ως εξουσία, δηλαδή ως κατεύθυνση.
Αυτό το οποίο ελέγχεται σήμερα είναι ποια είναι η κατεύθυνση, αλλά όχι το αν υπάρχει κατεύθυνση. Επομένως δεν υπάρχει, είναι ουτοπία να λέμε ότι υπάρχει όπως υπήρξε παλιά και φιλοσοφική άποψη ότι μπορεί να υπάρξει άναρχη ή ο αναρχισμός, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ουτοπικός. Δεν υπάρχει άναρχη κοινωνία, υπάρχει πολιτική κοινωνία. Πολιτική κοινωνία σημαίνει αυτό που είπε ο Αριστοτέλης. Σημαίνει ότι έχει πολιτική οργάνωση για το καλό της ανθρωπότητας. Αν έχει πολιτική οργάνωση για το καλό ή για το κακό, αυτό είναι το ζητούμενο, το οποίο όμως αποφασίζεται μετά, όχι από την παψηφία, δεν είναι φυσικό νόμος, αλλά από την διαίρεση της κοινωνίας και των ανθρώπων που έχει ο καθένας διαφορετική αντίληψη. Επανέρχεται ο φίλος μου Ηλίας και λέει: «Κύριε Κασιμάτη, χθες ο υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν και γνώριζαν ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στα τρένα, δεν το έλεγαν ούτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσα στη Βουλή οι κυβερνώντες, γιατί απλούστατα κανείς δεν ταξίδευε με το τρένο. Αυτό λοιπόν που είπε χθες τόσο κοινικά ο υπουργός δεν είναι θέμα ποινικής ευθύνης?» Δηλαδή, δεν είναι θέμα ποινικής ευθύνης, διότι το είπε ως υπουργός. Μάλιστα. Ξαναπάμε πάλι στο ότι θα πρέπει να γίνει επιτροπή στη Βουλή, η επιτροπή ναι, στη Βουλή. Ναι, οπότε αυτό το ξέρει. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι δόλιος ή άδωλος. Απλώς του λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Γεωργιάδης υπηρετεί και το καλό και το κακό, αλλά χωρίς ο ίδιος να επιλέγει συνειδητά το ένα ή το άλλο. Αλλά αυτό το οποίο βγαίνει από την τακτική την οποία κάνει ως πολιτικός. Ναι, αλλά τι να το κάνω όταν μου λένε οι πολιτικοί, οι οποίοι, οι εκάστοτε πολιτικοί, έχουν αναλάβει να κυβερνούν τη χώρα αυτή για να προλαμβάνουν. Αν αυτοί γνωρίζουν, κύριε Κασιμάτη, ότι τα τρένα είναι ανασφαλή και παρόλα αυτά δεν το λένε καν σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, για να ταξιδεύει ο κόσμος με τα ανασφαλή τρένα, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, αλλά θα πρέπει να το κρατήσεις να μην τους ψηφίσεις. Καταλάβαμε τι λέτε. Απόλυτα. Και πώς το λέτε. Στο διατάφτα λοιπόν, κύριε Κασιμάτη, πού οδεύουμε, πού πορευόμαστε? Είμαστε όλοι αλληλοδεμένοι. Διότι ή θα πρέπει να διαλέξουμε την απόλυτη διάσπαση και να πούμε ότι εγώ δεν λογαριάζω τίποτα, και αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει ποτέ, ούτε μπορεί να γίνει και φυσικά ποτέ από όλους, αλλά από μερικούς ήρωες, και οι ήρωες είναι πάντα λίγοι. Ποτέ η ιστορία δεν ανέδειξε ήρωες πραγματικούς, παρά ελάχιστους. Και τους ήρωες που ανέδειξε, τους περισσότερους, οι περισσότεροι δεν ήταν ήρωες, τους ανέδειξε η πολιτική. Οι πραγματικοί ήρωες είναι ελάχιστοι, πάρα πολύ λίγοι. Και αυτοί δεν κυβερνούν ποτέ, διότι δεν έχουν ποτέ πλειοψηφία στην κοινωνία. Δεν έχουν ποτέ την ανοχή της κοινωνίας. Και γι' αυτό η κοινωνία τους θαυμάζει και τους ανυψώνει στα ύψη, αλλά ακριβώς τους ανυψώνει στα ύψη επειδή δεν τους θέλει να κυβερνάτε από αυτούς. Αυτό είναι το ενδόμηχο της φυσικής ιδιότητας του ανθρώπου, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν ήμουν σαφής, λυπάμαι αν το πήγα λιγάκι στο αυτό, αλλά επειδή ξέρω σε ποιον ομιλώ, γι' αυτό και ξέρω ότι επίσης και στο ακροατήριό σου είναι επίπεδο που μπορούν να το καταλάβουν. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, συνονόματός σας. Άρα, κύριε Κασιμάτη, να μην ελπίζουμε σε καμιά δικαιοσύνη. Αυτό κατάλαβα. Ούτε για τη μνήμη αυτών των παιδιών. Τίποτα. Μόνο αυτό εξαρτάται το πόσο θα βελτιώνεται κανείς. Θα βελτιωνόμαστε εμείς οι πολίτες να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη επιλογή όταν εκλέγουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν τώρα, κύριε Κασιμάτη. Και όταν κάνουμε συντάγματα. Αχα. Και εκλέγουμε εκπροσώπους για να κάνουν συντάγματα. Αυτό όμως πάει πολύ αργά στην ιστορία. Γι' αυτό ακριβώς η πραγματική δημοκρατία, που σημαίνει ότι
ότι οι πολίτες πρέπει να σκέπτονται όλο και περισσότερο για το καλό της κοινωνίας, έχει πολύ αργά βήματα και μικρά βήματα, πολύ μικρά βήματα. Κύριε Κασιμάτη, θα μπορούσες να εκλέξεις με βάση το δικό σας σκεπτικό αντιπροσώπους λοιπόν που θα πήγαιναν, εγώ δεν θα πω κάτι επαναστατικό, σε μία αναθεώρηση του συντάγματος που θα προέβλεπε την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, την ανακλητότητα με ένα συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών βουλευτών, υπουργών και πρωθυπουργών για πράξεις τους, δηλαδή να είναι άμεσα ελέξιμοι και όχι άπαξ μια φορά στα 4 χρόνια. Κοιτάξτε, αυτό δεν θα συνιστούσα ποτέ να μην είναι ποτέ εκλέξιμοι. Αλλά μπορεί να μην είναι εκλέξιμοι για ορισμένα χρόνια μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Μετά τη λήξη της θητείας. Ας το αφήσουμε αυτό. Εγώ ρωτώ αν θα έπρεπε ο κόσμος να έχει παρέμβαση, πρόσβαση ελέγχου, απολογισμού, λογοδοσίας ελέγχου, ακόμη και ανάκλησης από ένα αξίωμα, εάν δεν τηρείς τη συμφωνία. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ποιος κόσμος. Δηλαδή η παμψηφία αποκλείεται, διότι είναι αντίθετο με τη φύση του ανθρώπου να είναι όλοι όμοιοι. Πλειοψηφία πάλι δεν μπορεί να το διασφαλίσεις. Για να έχει λοιπόν άμεση παρέμβαση σημαίνει, ναι, ότι θα είναι μειοψηφία. Σημαίνει ότι θα είναι οι λιγότεροι. Αλλά θα πείτε να είναι η καλύτερη. Και ποιος θα πει ότι είναι η καλύτερη? Καλύτερη. Άρα λέτε ότι δεν είναι αυτό το κλειδί εδώ? Όχι. Μάλιστα. Δεν είναι το κλειδί. Είναι το θέμα της ιστορίας. Η διαλεκτική. Η διαλεκτική πάει αργά. Η διαλεκτική της ιστορίας, δηλαδή, όταν λέμε για τη διαλεκτική, υπάρχει και πολύ σύντομη αυτό. Αλλά η διαλεκτική της ιστορίας είναι, πάει με βήματα εκατονταετιών, αιώνων. Ποτέ δεν πάει με το μέτρο της διάρκειας της ζωής του ανθρώπου. Η διάρκεια της ζωής του ανθρώπου δεν υπολογίζεται στην ιστορία. Την πορεία της ιστορίας. Η ιστορία προχωρεί, η διαλεκτική της ιστορίας προχωρεί χωρίς να υπολογίζει το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά την ύπαρξη του ανθρώπου. Ως είδους. Λέει εδώ ένας φίλος, άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι από όσα ανέπτυξε ο κύριος Κασιμάτης, ακόμη κι αν βρεθεί ένα πολιτικό δυναμικό που πει ότι, για παράδειγμα, ο υπουργός Άδωνης χθες αναδέχτηκε τις ευθύνες λέγοντας ότι ξέραν ότι τα τρένα είναι ανασφαλή και ότι αν έμπαινε ο κόσμος θα μπορούσε να σκοτωθεί, αλλά δεν το λέγαμε γιατί δεν θα έμπαινε ο κόσμος και δεν θα κυκλοφόρησαν τα τρένα, θα πρέπει να συσταθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, επιτροπή προανακριτική και να καταλήξει σε ειδικό δικαστήριο. Εάν έχουμε απανωτές εκλογικές διαδικασίες, δεν ισχύει, λέει, και η αρχή της απόσβεσης? Απανωτές εκλογικές διαδικασίες δεν μπορεί να συστήσει κανείς, διότι τι εννοούμε απανωτές? Όχι, εννοεί άλλο πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Εννοεί ότι γίνονται οι εκλογές και πάμε σε δεύτερες εκλογές μετά, λόγω αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν ισχύει η αρχή της απόσβεσης, ακόμη και αν θέλεις μετά να συστήσεις επιτροπή και ειδικό δικαστήριο? Κοιτάξτε, η αρχή της απόσβεσης ισχύει, αλλά φτάνει να είναι ειλικρινής, δηλαδή να μην είναι ψευδή, διότι αυτό ακυρώνει και καταγράφεται, διότι η αλήθεια ή το ψεύδος καταγράφονται σήμερα, και σήμερα είναι και επιστημονικός, έχει αποδειχθεί παγκοσμίως, ότι δεν υπάρχει, δεν μπορείς να κρύψεις το ψέμα. Θα πρέπει δηλαδή οι σύντομες εκλογές, οι επόμενες, ναι, να είναι ειλικρινής, να υπάρχει δηλαδή ένας λόγος πραγματικός. Παραδείγματος χάρη, για να αναφέρω ένα με συγκεκριμένο θέμα, ότι μπορεί, παραδείγματος χάρη, σε αυτές τις επόμενες εκλογές, λέω παράδειγμα, δεν έχω καμία συγκεκριμένη πληροφορία, ούτε, ναι, αναφορά, ναι, ούτε και αν έχω θα το πω. Εκείνο το οποίο είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ο Τσίπρας μπορεί να πει ότι μπορεί να συμφωνήσει με τον Μητσοτάκη να εκλεγεί ο Τσίπρας, να έρθει πρώτο κόμμα ο Τσίπρας,
με την υπόσχεση ότι θα παραιτηθεί επικαλούμενος και βοηθώντας και ο Μητσοτάκης σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, γιατί θα πούνε ότι πάμε να διαμορφώσουμε, να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση η οποία θα ανταποκρίνεται στην πλειοψηφία του λαού, και επομένως μπορούν να συμφωνήσουν να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία η οποία να υποστηρίξει τον Τσίπρα, με το δεδομένο ότι το 2015 ήθελε πραγματικά, ανεξάρτητα αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, ήθελε πραγματικά την καταγγελία των μνημονίων και δεν το πέτυχε και αναγκάστηκε από το σύστημα, από το διεθνές σύστημα, να αγνοήσει το δημοψήφισμα, και ότι η απόφαση του δημοψηφίσματος ήταν ειλικρινής. Όλα αυτά μπορούν να λεχθούν για να πάρει το συγχωροχάρτη, να γίνει πρωθυπουργός, αλλά επειδή δεν σβήνει το θέμα του Κυπριακού, των Πρεσπών, το ζήτημα, να πει ότι θα είμαι πρωθυπουργός και μετά να απαραιτηθεί αναγνωρίζοντας το σφάλμα του ως λάθος, το έγκλημά του, για να έχει μια συγχώρηση να εμφανιστεί αργότερα ως πρωθυπουργός με άλλες υποσχέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι θεμητό στην διαδικασία της διαλεκτικής, αλλά πολιτικά μπορεί να μην είναι, να είναι για ορισμένους ανθρώπους αθέμητο, αλλά πάντως γίνεται για τη συνέχεια της υπηρετώ, σου λέει, τη συνέχεια, την πολιτική συνέχεια της ύπαρξης της πολιτείας. Μάλιστα. Και δεν οδηγώ σε διάσπασή της. Θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής ζήτημα που θέτει ένας ακροατής. Λέει, κύριε Κασιμάτη, ο Αριστοτέλης είπε ότι οι πολλοί αποφασίζουν καλύτερα για το κοινό συμφέρον. Αν υπάρχει ένας θεσμός που θα υποχρέωνε τον πολίτη να συμμετέχει στα κοινά καθημερινά, δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Ο θεσμός που δημιουργεί υποχρέωση, που παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου να συμμετέχει ή να είναι οποιοδήποτε, να είναι κακός ή καλός, αυτό είναι αθέμητο. Είναι αντίθετο με τη φύση του ανθρώπου και επομένως είναι αθέμητο. Σαφές. Διότι δεν μπορεί να... θα ήταν εξουσία και αυτό. Σαφές. Γι' αυτό είπε ο Αριστοτέλης ότι επειδή δεν μπορεί... Το καλύτερο πολίτευμα είναι η δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να αποφασίζει η πλειοψηφία, διότι ομοψηφία δεν μπορεί να υπάρξει. Το ήξερε ο Αριστοτέλης ότι είναι αφύσικο αυτό το πράγμα, και θα πρέπει να υπάρχει πολιτεία, και γι' αυτό και το πολίτευμα και το κράτος το ονόμαζε πολιτεία, δηλαδή πολιτική οργάνωση, και πολιτική οργάνωση σημαίνει μόνο με πλειοψηφία μπορεί να υπάρξει. Αλλιώς θα δημιουργηθεί, θα υποστήριζε την το ίδιο το εννοούσε και ο Πλάτωνας με τους βασιλικούς άντρες και τα λοιπά. Λοιπόν, όλοι αυτοί, όλη η σκέψη η ελληνική στηριζόταν ακριβώς αυτό, στην οργανωμένη πολιτική κοινωνία και όχι στην άναρχη κοινωνία, διότι δεν υπάρχει. Γιώργος Κασιμάτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Πάντως εδώ μου γράφουν πολλοί, καταλήξαμε σε αυτό που είπαμε και πιο πριν. Τελικώς, πραγματική δικαιοσύνη δεν υπάρχει, λέει. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε από αυτά που λέει ο κύριος Κασιμάτης. Διότι όλοι οι εξουσιάζοντες βρίσκουν τον τρόπο να ξεφεύγουν τελικά. Ναι, ακριβώς. Αλλά και η εξουσία όμως αναδεικνύεται από τον λαό. Αυτό ας το έχει υπόψη το λαός, λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασιμάτη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.